προέβλεπα να φτάσει μετά από 4 χρόνια, δηλαδή το 2013, στο 146%. Όμως μόνο λίγους μήνες αργότερα, στα τέλη του 10, ήταν ήδη 142%. Τώρα είναι πάνω από 150% και είμαστε μόνο στα μέσα του 11 και υπολογίζουν, προσέξτε, ότι χωρίς τα νέα μέτρα το 2015 θα φτάσει στο 200%. Αν αυτό δεν είναι πλήρης αποτυχία της πολιτικής τους και των προβλέψεων, τότε τι είναι? Αυτήν την αποτυχημένη πολιτική ζητούν να συνεχίσουμε και να εγκρίνουμε με την ψήφο μας. Για να καταλάβουν δηλαδή όλοι, εφάρμοσαν μια πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με κύριους στόχους, τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους. Και από τα αποτελέσματά της τι έχουμε? Έχουμε επίμονα υψηλό έλλειμμα, που όλο τίνει να αυξάνεται αντί να μειώνεται, και ένα χρέος που έχει πια εκτοξευθεί εκτός ελέγχου και σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο. Εμείς συμφωνούμε με τους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής. Συμφωνούμε με την προσαρμογή, δηλαδή με το να μειωθεί το έλλειμμα. Είμαστε όμως πιο αποφασιστικοί. Θέλουμε να εξαλειφθεί τελείως. Συμφωνούμε πλήρως να ελεγχθεί το χρέος. Εμείς θέλουμε και κάτι παραπάνω, να μειωθεί. Γι' αυτό και μιλήσαμε πέρσι, για πρώτη φορά, για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του δημοσίου. Συμφωνούμε και με τα κύρια εργαλεία, τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων αυτών. Αποκρατικοποίησης, αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, διαρθρωτικές αλλαγές, δραστικότατη περιστολή της κρατικής σπατάλης. Αυτό όχι μόνο τα στηρίξαμε, όχι μόνο τα ψηφίσαμε, αλλά τα περισσότερα εμείς και τα προτείναμε και τα προωθήσαμε όταν η κυβέρνηση είτε δεν τα έβλεπε, είτε δεν τα ήθελε, είτε τα ειρωνευόταν ακόμα. Και τώρα τα έχει προσυπογράψει όλα, αλλά δεν ξέρει πώς να τα κάνει. Ή δεν θέλει να τα κάνει, ή δεν την αφήνουν να τα κάνει. Για παράδειγμα, πώς θα γίνουν αποκρατικοποίησεις στις ΔΕΚ όταν κάποιες πανίσχυρες συντεχνίες τις κρατούν εχμάλωτες? Εμείς καταδικάσαμε ρητά αυτές τις πρακτικές. Το ΠΑΣΟΚ δεν τόλμησε να μιλήσει για αυτά. Δική του είναι. Το ΠΑΣΟΚ τους έχει δώσει αυτά τα προνόμια τόσα χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ πάντοτε στήριζαν εκείνοι και τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν τολμά να τα βάλει μαζί τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα που καταθέσαμε, το ΖΑΠΙΟ 2, θέσαμε ως προτεραιότητα να βγει η οικονομία από τη βαθιά ύφεση. Δηλαδή να υπάρξει ανάκαμψη. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα δημιουργικό σοκ, επανεκκίνηση της οικονομίας. Ορισμένα από αυτά τα οποία προτείναμε, ήδη τα αποδέχτηκε η Τρόικα. Σε άλλα εξακολουθεί να έχει αντιρρήσεις. Όπως για παράδειγμα στη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Τελικά στους υπολογισμούς της η Τρόικα έχει κάνει πολλά λάθη. Και να το πιο χαρακτηριστικό. Από όλες τις αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών, όλες που έγιναν πέρσι, η Τρόικα περίμενε περισσότερα φορολογικά έσοδα. Φέτος έχει μείωση φορολογικών εσόδων. Δεν το είδε πέρσι. Και όμως το επαναλαμβάνει και φέτος. Στο πρώτο πεντάμινο του 2011 είχαμε αύξηση των φορολογικών συντελεστών στο φόρο φυσικών προσώπων. Και όμως προέκυψε μείωση των εσόδων. Είχαμε αύξηση του ΦΠΑ σε όλες τις κατηγορίες πέρσι. Και φέτος προκύπτει μείωση εσόδων και από το ΦΠΑ. Είχαμε αύξηση συντελεστών για κέρδη επιχειρήσεων και μας προέκυψε μείωση των εσόδων από κέρδη επιχειρήσεων. Είχαμε αύξηση των συντελεστών για φόρο καυσίμων και προέκυψε μείωση δημοσίων εσόδων από καύσιμα. Αν αντιστραφεί, επομένως, το περσινό λάθος, αν μειώσουμε όλους τους φορολογικούς συντελεστές ταυτόχρονα, πραγματικά θα είχαμε περισσότερα έσοδα. Αυτό δεν το βλέπει η Τρόικα.